Χθες έβλεπα εκείνη την είδηση που είπα, α, εδώ αυτή η είδηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζεται εκεί κατά το φθινόπωρο να πραγματοποιήσει ριζικές αλλαγές στα επιδόματα ανεργίας. Όπως ανέφερε και η τελευταία έκθεση Πισαρίδη, θα υπάρξει ένα ολικό lifting στο βασικό επίδομα ανεργίας, με στόχο το επίδομα να μην είναι οριζόντιο για όλους όπως είναι τώρα, αλλά να υπάρχει ένα μεγαλύτερο αρχικό ποσό, το οποίο όσο περνούν οι μήνες θα μειώνεται, ώστε να δίνεται κίνητρο στον άνεργο να βρει επαγγελματική κατάσταση. Αυτό που ψιθυρίζεται και σιγοψιθυρίζεται είναι από τα 510 ευρώ σε όλους το επίδομα ανεργίας να αυξηθεί κοντά στα 640 ευρώ. Προσέξτε, αλλά για 3 μήνες. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, κάθε 3-4 μήνες το ποσό αυτό θα μειώνεται. Και θα μειώνεται έτσι ώστε να υπάρχει το κίνητρο να βρει ο άλλος δουλειά. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, σε ποιο πάτο θα φτάσει, αλλά είναι εκείνα τα οποία συζητώνται. Εγώ ρωτώ εργατικά κέντρα και προέδρους εργατικών κέντρων, τι γνωρίζουν για όλα αυτά, αν έχει γίνει κάποια διαβούλευση για όλα αυτά, τι είναι εκείνο που οι ίδιοι σκέφτονται. Ξεκινώ από το Ρέθυμνο και τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Ρεθύμνου, κύριο Κώστα Νικολιδάκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, κύριε Βουγγεράκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από Ρέθυμνο. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Τα συζητάτε όλα αυτά, τα έχετε συζητήσει, σας έχουν ενημερώσει, έχει μπει σε διαβούλευση, τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έρχεται σε διαβούλευση με τους εργαζόμενους. Αρνείται πεισματικά να δει όλους τους συλλόγους εργαζομένων. Είτε αυτό είναι σωματείο, πρωτοβάθμιο, είτε εργατικό κέντρο, είτε η Ομοσπονδία, είτε η ίδια η ΓΕΣΕ. Δυστυχώς οι αποφάσεις παίρνονται από την κυβέρνηση και μόνο από την κυβέρνηση, χωρίς να ρωτάνε τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν, ό,τι ακούτε και μαθαίνετε, θέλετε να μου πείτε από τα μέσα ενημέρωσης. Ακριβώς. Από τα δημοσιεύματα που τα τελευταία 3 χρόνια είναι πάρα πολλά για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, από το 2021 ακούμε ότι θα γίνουν αλλαγές στο Ταμείο Ανεργίας, ψάχνουν να δουν πώς θα το κάνουν, τι θα κάνουν, και βέβαια τους εποχικά απασχολούμενους δεν τους έχουν όλα αυτά τα χρόνια πουθενά στο κάδρο. Ωραία, να τα, να τα δούμε, να τα δούμε, αν έχετε την καλοσύνη, ένα-ένα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό, δηλαδή των επιδομάτων της ανεργίας, αυτό το οποίο μαθαίνετε είναι αλήθεια? Να πάει στα 640 ευρώ και κάθε 3-4 μήνες να μειώνεται σταδιακά, έτσι ώστε, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο πάτος του βαρελιού, έτσι ώστε να φτάνει σε εκείνο το σημείο που ο άλλος να έχει το κίνητρο να προσπαθεί να βρει δουλειά? Αυτό είναι που ακούγεται πιο πολύ. Ούτως ή άλλως αυτό προβλέπει και η έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη. Ναι. Πίσω στο 2020. Ότι να δοθεί παραπάνω ταμείο ανεργίας σε αυτούς όμως οι οποίοι εργάζονται για πολλά χρόνια. Ναι. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δουλεύει 2 χρόνια ή 3 χρόνια συνεχόμενα δεν θα πάρει τόσο υψηλό ταμείο ανεργίας όπως ο άλλος που δουλεύει 8 και 9 και 10 χρόνια συνεχόμενα στην ίδια εταιρεία. Γιατί έχει καμία σημασία αν φύγεις από εδώ εσύ, το κάνω προσωπικό το παράδειγμα κύριε Νικολιδάκη, αν φύγει ο Κώστας Νικολιδάκης από τη μία εταιρεία και πάει στην άλλη μέσα σε ένα μήνα, αυτό σημαίνει ότι δεν δουλεύει 2-3 χρόνια, έχει 8 χρόνια ή 9 χρόνια πάνω του? Το είπα λάθος. Δεν μιλάμε να δουλεύει 10 χρόνια συνεχόμενα, ας πούμε. Μάλιστα. Από το να δουλεύει 2 χρόνια. Ωραία. Αυτό, βάσει αυτών που μαθαίνετε, είτε μέσω της ΓΕΣΕΕ, είτε μέσω της Ομοσπονδίας σας, πού μπορεί να φτάσει ως κατώτατο όριο αυτό το επίδομα ανεργίας και τι εσείς κάνετε από τη δική σας την πλευρά ως εργατικά κέντρα, ως Ομοσπονδίες? Αυτό που εμείς μαθαίνουμε και προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, είναι το Ταμείο Ανεργίας σε καμία των περιπτώσεων να μην πέσει κάτω από τα επίπεδα που είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στα 509,75 ευρώ
που παίρνει ένας άνεργος ο οποίος δεν έχει ούτε προστατευόμενα μέλη ούτε τίποτα. Μάλιστα. Αυτό που ρώτησα πριν από λίγο, μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει ο πάτος του βαρελιού. Αλλά λέτε ότι εμείς προσπαθούμε να μην πέσει κάτω από τα 509 ή 510 ευρώ. Ακριβώς. Γιατί τα δημοσιεύματα λένε ότι μπορεί να πέσει και στα 400 ευρώ μετά από μερικούς μήνες. Ναι. Κοιτάξτε, αν το κατεβάζει κάθε τρεις μήνες, κάποια στιγμή ναι, το ζητούμενο είναι που θα φτάσει εκεί. Και βέβαια, εάν θα διατηρηθεί ακόμα και στα 400 ευρώ, σε περίπτωση που κάποιος δεν βρίσκει δουλειά, κύριε Νικολιδάκη. Ακριβώς. Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει. Κάποιος δεν μπορεί να βρει δουλειά, ή να το πούμε πιο απλά, ψάχνει δουλειά ο άνθρωπος, γιατί κανένας δεν θέλει να ζει με επιδόματα. Κανένας. Αν κάποιος έχει τα προσόντα, έχει ξένες γλώσσες, έχει πτυχία, έχει μεταπτυχιακά και τα σχετικά, και δεν βρίσκει μία δουλειά στο αντικείμενό του, το οποίο όλοι γνωρίζουμε, είναι κοινομιστικό, ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια κανένας δεν βρίσκει τη δουλειά που, για αυτό που έχει σπουδάσει, για αυτό που είναι καταρτισμένος και τα σχετικά. Ναι. Τι θα γίνει αυτός ο συνάδελφος ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά? Θα ζει με 400 ευρώ, ή ακόμα χειρότερα δεν ξέρουμε πού θα το κατεβάσουν? Μάλιστα. Αυτό που ακούγεται είναι ότι θα αυξήσουν, λέει, και το χρονικό όριο, το χρονικό όριο του Ταμείου Ανεργίας από τους 12 μήνες που είναι αυτή τη στιγμή στους 24 μήνες. Ναι. Πώς ωφελείται ο εργαζόμενος από αυτό? Δηλαδή, ξέρουμε κανέναν ο οποίος να μην θέλει, επαναλαμβάνω, να εργαστεί? Είτε αυτός είναι στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι στον εποχικό τομέα. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Ταμείο Ανεργίας, τους εποχικά εργαζόμενους, κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο χώρο του τουρισμού, αυτό το σημείο αιτία πολέμου που λέει Ταμείο Ανεργίας, που είναι στους τρεις μήνες, επίσης ναι, συζητείτε να φτάσει στους πέντε μήνες, αλλά μέσως ΔΙΤ, δηλαδή τον ένα μήνα να τον χρεώνεται το κράτος και τον άλλο μήνα να τον χρεώνεται τον επιπλέον ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ευσταθεί? Έχει πέσει και αυτό στο τραπέζι, συζητιέται, είναι σε πολύ καλό δρόμο, είναι πολύ κοντά στο να υλοποιηθεί. Βέβαια, η προσωπική μου εκτίμηση, αν θέλετε, είναι ότι μέσος ΔΙΤ αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εκτός και αν το κράτος αναγκάσει τους εργοδότες: κύριε, δώστε μου εμένα σαν κράτος τον ένα μήνα του επιδόματος ανεργίας και εγώ θα τον δώσω στους εργαζόμενους. Διότι αν το κάνουμε ο ίδιος ο εργοδότης να το δίνει στο εργαζόμενο, πολύ φοβάμαι, και μακάρι να διαψευστώ, ότι ο εργοδότης θα σου λέει: πάρε το Ταμείο Ανεργίας, στο βάλα στην τράπεζα τον ένα αυτό μήνα και βγάζω να μου το φέρεις πίσω. Όπως γίνεται και με τις άδειες, τα δώρα, τα επιδόματα και τα σχετικά. Ή θα λέει ότι δεν το δικαιούσε, δηλαδή τέτοιου είδους τρικάκια, ούτως ώστε να μην το δώσει τον μήνα ο εργοδότης. Μάλιστα. Για δώστε μου τη δυνατότητα να βάλω στην κουβέντα, βάσει αυτών που λέμε, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας σας Εργαζομένων Τουρισμού Επισητισμού, τον κύριο Χότζογλου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στον αγαπητό πρόεδρο, τον φίλο μου, τον Κωστή και στους ακροατές σας. Το τελευταίο που ρώτησα, γιατί μιλάμε για αυτά τα οποία συζητώνται αναφορικά με επιδόματα ανεργίας να φτάσουν στα 640 ευρώ ή να ξεκινάνε από εκεί, κάθε τρεις μήνες να μειώνονται, αλλά δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν, αν θα είναι τα 510 ευρώ ή στο τέλος για εκείνους που δεν βρίσκουν δουλειά στα 400 ευρώ ή παρακάτω. Και το Ταμείο των Εποχικών, νομίζω ότι το τελευταίο που αφορά όλους εσάς, νομίζω ότι το ακούσατε από τον κύριο Νικολιδάκη, κύριε Χότζογλου, για το ναι, τι γίνεται αυτή την ώρα, τι είναι αυτό το οποίο κουβεντιάζεται. Επίσης είπα τι είναι αυτό που εσείς προτείνετε από την άλλη πλευρά στα αρμόδια Υπουργεία, και ο κύριος Νικολιδάκης είπε μα εμάς τα τελευταία χρόνια δεν θέλουν ούτε καν να μας δούνε, να μας ακούσουνε. Δεν μας ακούνε σε καμία διαβούλευση, οι αποφάσεις είναι δικές τους. Δυστυχώς έτσι είναι, όπως τα είπε ο πρόεδρος. Τα σενάρια που υπάρχουν τώρα σε σχέση με την νομοθέτηση, τη νέα του επιδόματος ανεργίας,
Να ξέρετε ότι έχουμε δώσει μεγάλη μάχη για να ενταχθούν και οι εποχικοί σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Στην αρχή ήταν εκτός οι εποχικοί. Και τα σενάρια λοιπόν είναι τρία. Το πρώτο είναι να παραμείνει το ενεργεία στους τρεις μήνες, αλλά να είναι στο 640 ευρώ. Το δεύτερο σενάριο είναι ένα μοντέλο D, συμμετοχή δημόσιου του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή να δίνει ένα μήνα η ΔΥΠΑ και ένα μήνα οι εργοδότες, όπως το περιέγραψε το Κωστής ο Πλυδάκης. Και το τρίτο σενάριο είναι, που για μας είναι και το πιο δίκαιο και το πιο πρέπον, είναι να μετατραπεί το Ταμείο Ενεργείας σε αναλογικό. Δηλαδή, όσα ένσημα μαζέψω το καλοκαίρι, τόσες μέρες να επιδοτηθώ το χειμώνα. Με κατόφλι τους τρεις μήνες και τα βάνει τους πέντε. Εάν εγώ μαζέψω 90 ένσημα να πάρω τρεις μήνες, αν μαζέψω 120 να πάρω τέσσερις μήνες και αν μαζέψω 150 να πάρω πέντε μήνες. Έτσι θα χτυπήσουμε τη μαύρη κατασφάλιση του εργασία στον κλάδο, που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΦΕ είναι πρωταθλητής στη μαύρη ανασφάλιση εργασία και στην ψευδόση υποδηλωμένη. Έτσι θα δει παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του. Έτσι θα δει και ο εργαζόμενος ένα παραπάνω εισόδημα τους χειμερινούς μήνες. Περιμένουμε από την κυρία Κεραμέως, έχουμε στείλει ήδη τα απαραίτητα έγγραφα και το αίτημα για συνάντηση. Μας είπαν ότι σε δύο μέρες θα είναι σε θέση να μας απαντήσουν πότε θα γίνει η συνάντηση. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι, έχουμε φτάσει πολύ κοντά. Παλεύουμε από το 2018 για το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, από την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη κυβέρνηση. Τόσα χρόνια, 6 χρόνια δεν έχουμε βρει επίπο άωτα, ελπίζουμε τώρα να καταλήξουμε. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, που δέχτηκε η Υπουργός να σας δει από την μία. Δεν ξέρω πόσο μπορείτε να αισιοδοξείτε για τα αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κυρία Κεραμέως, διότι μέχρι στιγμής στο πέρασμά της από διάφορα υπουργεία δεν έχει επιδείξει και την καλύτερη, αν θέλετε, τακτική έναντι εργαζομένων, συνδικαλιστικών οργάνων και τα υπόλοιπα, κύριε Χότζογλου. Γι' αυτό και σας το λέω έτσι. Και ποιος έχει επιδείξει? Είχε επιδείξει ο κύριος Χατζηδάκης ή μήπως η κυρία Μιχαηλίδου? Κυρία Μιχαηλίδου, ενώ εμείς την περιμέναμε για συνάντηση και είχαν έρθει μάλιστα και οι συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα για να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, τελευταία στιγμή μας ενημερώσαν ότι είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, ένα πολύ σοβαρό meeting, και ανοίξαμε την τηλεόραση και την είδαμε στη σκορδά να λέει τα ζώδια. Κοιτάξτε, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει πια 41%, υπάρχει 28%. Επομένως, αφενός τα δεδομένα έχουν αλλάξει, αφετέρου η οδηγία του Πρωθυπουργού ήταν για άμεση επαφή με την κοινωνία και να τρέξουν όλα τα προβλήματα που είναι ανοιχτά. Αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε. Αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα βρεθεί η λύση. Ιδάλλως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μας στέλνουν μαζί τους, θα μας έχουν απέναντί τους. Είναι απλά τα πράγματα. Είμαστε ο κλάδος που δεν φοβήθηκε ποτέ τις κινητοποιήσεις, ακόμα και μέσα στη σεζόν. Και αν χρειαστεί, θα το πράξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου και σε εσάς και στο μικρό σας. Καλημέρα σας, κύριε Χότζογλου. Καλημέρα, καλημέρα. Και τον απελευθερώνουμε τον κύριο Χότζογλου, γιατί έχουν οι υποχρεώσεις του πατέρα απέναντι στο μικρό του. Νομίζω, κύριε Νικολιδάκη, ότι Απρίλης Μάης κοντά το θέρος, έτσι όπως τα λέει ο κύριος Χότζογλου, αφού περιμένουν από την Ομοσπονδία μέρα τη μέρα να γίνει η συνάντηση με την κυρία Κεραμέως και να συζητηθούν αυτές οι τρεις προτάσεις ως σενάρια που καταθέτει η Ομοσπονδία. Και το 640 δηλαδή για αρχή σε ό,τι έχει να κάνει το επίδομα ανεργίας, όπως το είπε, και το ΣΔΙΤ, αλλά κυρίως αυτό που λέει ότι είναι το καλύτερο αναλογικά, ανάλογα με τα ένσημα, και το Ταμείο Ενεργείας για εσάς τους εποχικά εργαζόμενους. Μα αυτό ακριβώς. Εμείς σαν εργαζόμενοι έχουμε αναγκαστεί να είμαστε χαμαλαίοντες. Να προσπαθούμε να τους πείσουμε για τα αυτονόητα. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εισόδημα ούτε ένα μήνα, ούτε δύο μήνες, ούτε τρεις μήνες. Εμείς τι ζητάμε? Το κύριο αίτημά μας σαν εποχικά εργαζόμενοι. Να επανέλθει το Ταμείο Ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδα. Να φύγει επιτέλους το πλαφόν των 400 ημερών και να γίνει αναλογικό όπως ήταν παλιά. Όταν εγώ, κυρία Δουλγεράκη, πρωτομπήκα στον κλάδο, να μιλήσω προσωπικά για μένα, δεν εξαντλούσα ποτέ το Ταμείο Ανεργίας. Πάντα το διέκοπτα. Το Ταμείο Ανεργίας προέρχεται από δικά μας χρήματα. Δεν είναι του κράτους. Τα κρατάνε από το μισθό των εργαζομένων. Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ. Αυτό ζητάμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τις κρατάω τις παρατηρήσεις σας, κρατάω τις θέσεις σας και περιμένουμε όλοι μας να δούμε τι θα βγει από αυτή την συνάντηση με την κυρία Κεραμέως τις επόμενες ημέρες της ομοσπονδίας σας. Να σας ευχαριστήσω. Σε πρώτη φάση, κυρία Δουλγεράκη, ευχόμαστε να μας δεχτεί η κυρία Κεραμέως. Γιατί και οι προηγούμενοι υπουργοί, όπως σωστά είπε ο Γιώργος, ο πρόεδρος, ο Χότζογλου, ο φίλος μου, όλοι οι υπουργοί που περάσαν τα τελευταία χρόνια, όλοι θα μας βλέπανε και τελικά οι συναντήσεις που είχαμε ήταν με έναν Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος θα μετέφερε τα αιτήματά μας στον αρμόδιο υπουργό. Τώρα τι να σας πω. Μακάρι να. Το θέμα δεν είναι να μπείτε μέσα στο γραφείο της, να σας δεχθεί σε ένα σαλόνι ενός γραφείου. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει. Το πρώτο στοίχημα είναι αυτό. Ωραία. Βήμα τη φορά. Η ουσία είναι στη συνέχεια, γιατί δεν έχει επιδείξει και την καλύτερη συμπεριφορά μέχρι σήμερα απέναντι σε εργαζόμενους, είτε από το παιδείας είτε από το εσωτερικό, κυρίως από το παιδείας έναντι των εργαζόμενων και των εκπαιδευτικών. Οπότε ακριβώς. Περιμένουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολινάκη. Πάω στη Ρόδο και στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου από τη Ρόδο, κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας από Ρόδο, καλημέρα. Πώς στους αγώνες προσπαθούμε. Πώς είναι η Ρόδο σήμερα? Καλοκαιρινή, όπως το τελευταίο διάστημα έχουμε ζέστη. Πιστεύω είμαστε ιδανικός προορισμός και περιοχή για τουρισμό, όπως άλλωστε συμβαίνει, γιατί είμαστε γεμάτοι αυτή τη στιγμή, το νησί από κόσμο. Εργαζόμενους δεν έχουμε να καλύψουν τις ανάγκες. Α, μάλιστα. Οι 80.000 οι οποίοι λείπουν και περιμένουν. Εμάς εδώ στην περιοχή μας λείπουν γύρω στις 2.500 με 3.000. Είναι ένα νούμερο το οποίο δυστυχώς κάθε χρόνο θα υπάρχει, όπως υπήρχε και πέρυσι. Για ποιο λόγο αυτή η κατάσταση εξαιτίας του Ταμείου και εξαιτίας το ότι δεν στηρίζεται όπως πρέπει ο εργαζόμενος στον τουρισμό, κύριε Εγκλέζο? Βασικό θέμα και πρόβλημα που έχουμε εστιάσει εμείς όλοι μαζί που ασχολούμαστε με τα συνδικαλιστικά και τους εργαζόμενους είναι ότι καλύπτονται οι εργαζόμενοι, οι εποχικά απασχολούμενοι για 12 μήνες. Αυτό που φωνάζουμε χρόνια, αυτό που διεκδικούμε χρόνια, την επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες, ώστε να έχουν εισόδημα όλοι οι συνάδελφοι όλο τον χρόνο για να μπορούν να καλύψουν τις όποιες ανάγκες από αυτό το επίδομα. Πάντως, βασικά είναι ότι κάθε χρόνο αυξάνονται οι κλίνες. Έχουμε γεμίσει από κλίνες, δηλαδή οι ανακοινήσεις των ξενοδοχείων είναι ανακοινήσεις που προσθέτουν κλίνες, γίνονται νέα ξενοδοχεία. Χαρακτηριστικά στη Ρόδο φέτος λειτουργούν άλλα 4 μονάδες ξενοδοχειακές. Οι 4 αυτές μονάδες από μόνες τους θέλουν 1.000 άτομα προσωπικό και πλέον για να λειτουργήσουν. Καλά, εντάξει. Μην ξεχνάτε ότι σε 14 μέρες λήγουν και οι συμβάσεις των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Και όπως είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που αρνήθηκε να προχωρήσει στην ανανέωση των συμβάσεων, ότι μπορούν να βρουν δουλειά και στα ξενοδοχεία. Οπότε ενδεχόμενα μαζί με τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες ότι μπορεί κάτι της μπορεί να γίνει αυτό ή τον άλλο μήνα, τι λέτε? Όπως και η πρόταση της κυβέρνησης για επιδότηση της εργασίας τους χειμερινούς μήνες, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ούτε ελιές να πάμε, για να χρησιμοποιήσω και τη φράση του Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, παλιότερα, όταν ήταν Υπουργός Εργασίας, δεν υπάρχουν τελειές να πάμε. Δηλαδή, είναι θέσεις και προτάσεις οι οποίες ειλικρινά προβληματίζουν και δεν ξέρουμε αν έχουν κάποιο σκοπό ή όντως φτάνει μέχρι εκεί η νοημοσύνη τους, και επιτρέψουμε να το πω, για να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Μάλιστα. Δείχνουν κάτι άλλο και κάτι διαφορετικό για το ποια είναι η εκτίμησή τους απέναντι στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Θα μου επιτρέψετε με πολύ κομψότητα να πω. Σας κάλεσα για το εξής, διότι η τελευταία έκθεση Πισαρίδη σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα ανεργίας έδειχνε ότι πάει σε ένα ολικό lifting και ότι αυτό το οποίο σχεδιάζεται και ίσως να υιοθετηθεί από το Σεπτέμβρη είναι τα 640 ευρώ, 3 μήνες, στη συνέχεια πτώση και κάθε μήνα και κάθε τρίμηνο που περνάει, να κατεβαίνει αυτό το ποσό και να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει όλο αυτό ως κίνητρο, ώστε κάποιος εργαζόμενος αν αυτή να βρει δουλειά. Σε περίπτωση που δεν βρει δουλειά, δεν έχει κανένας καταλάβει αν ο πάτος θα είναι όπως επιμένετε εσείς από την πλευρά σας ως εργατικά κέντρα στο σημερινό ποσό που είναι τα 509,75 ευρώ ή 510 ευρώ.
ή αν θα το πάνε στα 400 ευρώ όπως κάποιες άλλες πληροφορίες λένε, αλλά είναι θέματα τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί, γιατί μέχρι σήμερα δεν είχατε και την πολυτέλεια της επαφής με τα αρμόδια στελέχη των αρμόδιων υπουργείων. Η δική σας η θέση ποια είναι, κύριε Εγκλέζο? Καταρχήν να πούμε ότι όντως δεν υπάρχει τίποτα επίσημο σε προσχέδιο, είναι διαρροές. Είναι μια τακτική, πάει για τακτική της κυβέρνησης με διαρροές να προσπαθήσει να δει αντιδράσεις. Δεν έχουμε κάτι από δημοσιεύματα και για να είμαι ειλικρινής, εάν δεν είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία χθες μαζί, δεν θα εστίαζα πολύ περισσότερο να δω αυτή την πρόταση όπως έχει δημοσιευτεί σε κάποια άρθρα. Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ και λέμε εμείς είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί το κριτήριο της εποχικότητας. Δεν πρέπει να χάσουμε τα κεκτημένα δικαιώματα που έχουμε οι εποχικά εργαζόμενοι, και είναι πάρα πολλά. Με μια πρώτη ματιά σε αυτή τη διαδικασία θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι τόσο γενναιόδορη η κυβέρνηση και να μας αυξήσει τα ποσά επειδή μας συμπάθησε και μας αγαπάει. Και κάτι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Αυτό θέλουμε να δούμε ξεκάθαρα, αυτό θέλουμε να διαπιστώσουμε και να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι κάτι που μας το χαρίζει η κυβέρνηση. Είναι δικά μας χρήματα τα οποία παρακρατούνται μέσα από το μισθό μας και πρέπει να επιστρέψουν σε εμάς. Δεν μας κάνουν χάρη δηλαδή και δεν επιβαρύνουμε κανένα κρατικό προϋπολογισμό με την καταβολή του επίδομας ανεργίας ή την επέκτασή του. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, τα ποσά όντως είναι δελεαστικά που ακούγονται και διαβάζουμε κιόλας μέσα στις ανακοινώσεις και στις διαρροές. Το μόνο που μένει είναι να δούμε το προσχέδιο, το επίσημο προσχέδιο, και μέσα από τη διαβούλευση που ελπίζουμε αυτή τη φορά να καλέσουν τους εργαζόμενους να πάρουν θέση και να καταθέσουν προστάσεις, να βγει κάτι θετικό για όλους εμάς τους εποχικού επασχολούμενους. Για τους εποχικά εργαζόμενους εσείς το εστιάζετε πολύ περισσότερο στο δικό σας το χώρο, αλλά σας αφορά ούτως ή άλλως γενικότερα το επίδομα ανεργίας στα 640, δηλαδή θα είναι γενικό αυτό ως αρχή της κυβέρνησης? Εμείς είχαμε ζητήσει το επίδομα ανεργίας να πάει στο 100% μισθό σε πρώτη φάση. Τώρα και τη διάρκεια του στους 5 μήνες, και οι 5 μήνες δεν είναι τυχαίοι. Οι 5 μήνες είναι να καλυφθεί το δεκάμηνο ώστε να έχουμε εισόδημα και να πείσουμε τους εργαζόμενους να επιστρέψουν. Αυτό που θέλουμε εμείς να τονίσουμε είναι ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε ξεκάθαρο κάτι, δηλαδή αν πούμε σήμερα κάτι εμείς και συμφωνήσουμε και πούμε ότι ναι, το αποδεχόμαστε, δεχόμαστε, είναι αρκετό το ποσό, γιατί εδώ λέει μπόνους που να φτάσει έως και 1.100 ευρώ για ένα τρίμηνο και συνέχεια να δίνεται μικρότερο ποσό, δηλαδή να δίνεται ανάλογα με την προϋπηρεσία, ανάλογα με τους μήνες που δικαιούμαστε. Είναι πάρα πολλές προϋποθέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Εμείς θεωρούμε ότι αν το επίδομα φτάσει όντως στους πρώτους μήνες 650 ευρώ, από τα 509 στα 650 είναι ένα θετικό πρόσημο. Ό,τι παραπάνω δοθεί στους εργαζόμενους εποχικούς είναι θετικό πρόσημο. Φανταστείτε ότι εμείς στη ΡΟΤ αυτή τη στιγμή το 90% των εργαζομένων του νησιού είναι εποχικά απασχολούμενοι. Έχουμε ένα εργατικό δυναμικό 60 με 62.000 κόσμου και 45 με 49.000 είναι εποχικά απασχολούμενοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι και βλεπόμαστε άμεσα με την επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το χρόνο του Ταμείου Ανεργίας, αυτό που ακούστηκε είναι να πάει στους 5 μήνες, όπως ούτως ή άλλως παγιά ζητάτε. Ο τέταρτος μήνας από το κράτος, ο πέμπτος από τους εργοδότες, ή ο τέταρτος από τους εργοδότες και ο πέμπτος από το κράτος. Υπάρχουν εκείνοι που λένε, όπως ας πούμε ο συνάδελφός σας από το Ρέθυμνο, ο κύριος Νικολιδάκης, που είπε πριν από λίγο, εγώ δεν εμπιστεύομαι αυτή η λειτουργία του ΣΔΙΤ να είναι στην ευθύνη των εργοδοτών, αλλά οι εργοδότες να δίδουν αυτό το ποσό στο κράτος και να μας το καταβάλει το κράτος, γιατί δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν σέβονται και δεν τιμούν την επιχειρηματικότητα, γιατί δεν μιλάμε για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, όπως επίσης και για τους δεν τιμούν τους δικούς τους τους εργαζόμενους. Ο κύριος Χότζογλου είπε επίσης από τη δική του την πλευρά ότι, ξέρετε, ίσως μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε περισσότερα πράγματα μέσα από την συνάντηση που περιμένουμε ότι θα έχουμε με την νέα υπουργό εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Αν μας δεχτούνε. Φαντάζομαι ότι σας δεχθούν, αλλά λέει ο κύριος Χότζογλου όμως και σοφά ότι τώρα μην ξεχνάτε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν είναι το 41%, είναι το 28%. Και από τη στιγμή που υπάρχει εντολή Πρωθυπουργού.
αυτό που είπε ο συνάδελφος από το Ρέθμιο, ο Λουδάκης, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί να εμπλέκονται οι εργοδότες σε δικιά μας χρήματα, και γιατί σας είπα ότι τα χρήματα αυτά είναι δικά μας, από εμάς παρακρατούνται. Οι εργοδότες όταν εμπλεκούν, δηλαδή τι θα γίνει, θα επιχορηγεί το κράτος ξανά τους εργοδότες για να μας δώσουν τα ψίχουλα τα οποία εμείς δικαιούμαστε από τα δικά μας λεπτά. Αυτό, δηλαδή, είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Γιατί τονίζω και το φωνάζουμε ότι αυτά τα χρήματα είναι δικά μας, παρακρατούνται από τις κρατήσεις μας όσο διάστημα δουλεύουμε σαν εποχικοί απασχολούμενοι. Δεν έχει καμία δουλειά ο εργοδότης. Δηλαδή, τι θα κάνει ο εργοδότης, ή θα το κάνει τζάπα ο εργοδότης να βγάλει από την τσέπη του χρήματα για να μας καλύψει τον πέμπτο μήνα ή τον τέταρτο. Δεν νομίζω κάποιος νοήμου να περιμένει ότι θα ισχύει κάτι τέτοιο, να το κάνει αφιλοκερδός ο κάθε εργοδότης να θυσιάσει χρήματα για τους εργαζόμενους του. Κάτι άλλο κρύβεται, τα οποία αυτά ακριβώς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, αυτά ακριβώς θέλουμε να δούμε, γιατί μπορεί να κρύβουν πάλι επιχορηγήσεις, να επιχορηγείται ο εργοδότης για τον εργαζόμενο, το οποίο χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Συμφωνείτε με το αναλογικά με τα ένσημα και την εργασία του καλοκαιριού να πηγαίνει το Ταμείο Ενεργείας για τον καθένα από εσάς? Είναι μια λογική αυτή. Δηλαδή, αν δουλέψουμε 7 μήνες, που πλέον στις περιοχές μας 7 μήνα είναι οι απασχολούμενοι, να βγάζουμε ακριβώς την πεντάμινη ανεργία. Συμφωνώ, γιατί υπήρχε και μια αδικία σε αυτό, γιατί μπορεί με αυτό να ισορροπιστεί κάποιες διαδικασίες για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά την προσφορά εργασίας που κάνουμε και εμείς, να ανταμαυόμαστε ανάλογα με την προσφορά μας. Γι' αυτό είπα ότι επειδή είναι δικά μας λεφτά, να επιστρέφονται μέσα στο πεντάμινο. Δηλαδή, αν δουλέψουμε 7 μήνες, να μας επιστραφούν με το επίδομα ανεργίας στους επόμενους 5 μήνες. Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους στον τουρισμό FTI γερμανικός πράκτορας και την πτώχευση που βάρεσε? Γιατί νομίζω στη Ρόδο έχετε εξελίξεις, όπως μου λέγατε χθες. Ναι, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε την εργασία σε όλους τους συναδέλφους στο δύο ξενοδοχεία που ήταν στην ιδιοκτησία, μάλλον στην ενοικία της FTI. Μιλάμε γύρω στους 500 και εργαζόμενους εδώ. Κάναμε καινούργιες συμβάσεις με τον νέο ιδιοκτήτη που ανέλαβε τα ξενοδοχεία. Οι συμβάσεις αυτές, πέρα ότι υπάγονται στην τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχείων υπαλλήλων, εξασφαλίζουν μέσα από ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και μια υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη και τα προηγούμενά τους, δηλαδή οι 16 μέρες που έχουν δουλέψει μέσα στον Ιούνιο, αλλά και ό,τι δικαιούνται από προϋπηρεσίες, από οτιδήποτε δικαιώματα είχαν και το σύνολο των αποδοχών τους από τον προηγούμενο εργοδότη τους, μεταφέρονται στον καινούριο εργοδότη με μια υπεύθυνη δήλωση, η οποία τακτοποιεί τα πάντα. Φανταστείτε ότι υποχρεώθηκε ή υποχρεώσαμε, σε εισαγωγικά, τη νέα εταιρεία να καταβάλει γύρω στα 250.000 με 300 για δεδουλευμένα τα οποία δεν ήταν δικά της και αφορούσαν τον προηγούμενο όμιλο. Αυτό είναι θετικό για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκονται ξεκρέμαστοι. Δεν το συζητάμε. Είναι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, είναι μικροοικονομίες, είναι η δική τους η ζωή μέσα στο σπίτι τους, είναι τα δεδουλευμένα τους. Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και θα μακάρι να μπορούσε να υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες περιοχές που υπάρχουν αυτά τα ξενοδοχεία του ομίλου, ώστε να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους στην υπόλοιπη Ελλάδα που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, να τους στείλουμε αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό, την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που έχουν γίνει, ώστε να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων και πολύ περισσότερο να μην χάσουν ούτε ένα ευρώ από τα δουλευμένα τους και αυτά που δικαιούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, θα καλημερίσω τη Ρόδο, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο. Την καλημέρα μας σε όλους σας. Καλή συνέχεια για την πορεία της ημέρας. Καλημέρα στην πλήρη. Καλημέρα. Καλημέρα και πάω και στον κύριο Μανολικάκη, το Γιάννη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου από τα Χανιά, να ακούσουμε τη δική του την άποψη αναφορικά με αυτό το οποίο σχεδιάζεται, λέγεται, για όλους τους εργαζόμενους, αλλά χωρίς την συμμετοχή εργατικών κέντρων κλπ., χωρίς να έχει γίνει διαβούλευση. Για αυτό το ολικό lifting στο βασικό επίδομα ανεργίας βάσει της τελευταίας έκθεσης Πισαρίδη, δηλαδή τα 510 στα 640, αλλά χωρίς να είναι σταθερό, γιατί κάθε τρεις μήνες το ποσό αυτό θα πέφτει και σταδιακά θα πέφτει ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο για να βρίσκουν οι εργαζόμενοι δουλειά. Κύριε Μανολικάκη, ποια είναι η δική σας η εκτίμηση για αυτό το θέμα, τι λέει το Εργατικό Κέντρο στα Χανιά? Καταρχήν, καλημέρα σας, στους ζωγραφείς σας και στο όμορφο Ηράκλειο. Καλά να είστε, σας ευχαριστούμε.
Να σας πω ότι αυτά που βλέπουμε είναι πιο πολύ από τα site. Το τι γράφουν και το τι, γιατί τι έχουν σκοπό να κάνουν. Σαφέστε. Δεν ξέρουμε πώς θα τελειοποιηθεί. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μόνοι τους αποφασίζουν, μόνοι τους θα τα κάνουν. Έτσι. Mm-hmm. Από τη μία όμως, εμείς έχουμε πολλούς εποχιακά εργαζόμενους στην Κρήτη και στην Ρόδο που άκουσα τον αγαπητό συνάδελφο του Παναγιώτη τον Εγγλέζο, οι οποίοι μας λένε για αύξηση, για αύξηση, για αύξηση, για επιμήκυση του Ταμείου Υγείας. Αυτό φωνάζουμε εμείς. Το έχουν βάλει νομίζω μέσα εκεί, έτσι ήταν ένα site, ότι το έχει περάσει. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουν καθυστερήσει πολύ να περάσουν την επιμήκυση, εάν περάσει. Γιατί ο κόσμος έχει φύγει γύρω στην πλάτη στα εποχιακά επαγγέλματα. Και το βλέπουμε από την πληθώρα των ζητήσεων που ζητάνε πολλούς υπαλλήλους, εποχικούς και δεν βρίσκουν φέτος. Είναι mm-hmm. αυτό το εγκληματικό που κάνανε, που δώσανε το 3 μήνες και 5 μέρες και ο άλλος δεν έχει να ζήσει το χειμώνα μέχρι να ξαναπιάσει δουλειά. Λοιπόν, να σας πω κάτι, η πάγια θέση δικιά μας ποια είναι. Και θεωρώ πως η πάγια θέση τουλάχιστον των Χανίων που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με υποψηφίους βουλευτές είχαμε συζητήσει αυτό. Ότι το Ταμείο Ανεργίας, ειδικά στους εποχικούς εργαζόμενους που είναι οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι, γιατί είναι οι πιο πολλοί τουλάχιστον στο νομό Χανίων, δεν βάζω τώρα στους υπόλοιπους, βάζω στο νομό Χανίων και σε επέκταση σε όλη την Κρήτη. Λοιπόν, πρέπει να δίνεται μέχρι να ξαναπιάσει ο άλλος δουλειά. Και να δίνεται αξιοκρατικά. Δηλαδή, έχεις 100 ένσημα, πάρε 4 μήνες. Έχεις 150, βράβευσέ τον, πάρε άλλους 2 μήνες επιπλέον. Και επίσης το επίδομα ανεργίας το είχανε και τώρα κοιτάζουν πώς θα το αλλάξουν. Έτσι, το καθόριζε ο κατώτατος μισθός. Μα συγγνώμη, εδώ υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και στον επισκεπτισμό που είναι υποχρεωτική και στους ξενοδοχείους υπαλλήλους. Δόξα τω Θεώ, στην Κρήτη έχουμε τρία, έχουμε δύο. Δύο υποχρεωτικές είναι του Ηρακλείου και είναι και των Χανίων. Υποχρεωτικές είναι και αυτές. Mm-hmm. Και οι άλλες της Ομοσπονδίας Πανελλήνιας, υποχρεωτικές είναι που είναι στις άλλες πόλεις, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ο ονομαστικός μισθός αυτών των συναδέλφων δεν είναι 830 ευρώ. Και παίρνουν όμως το κατώτατο μισθό. Αυτό που σου λέει, το 510 τώρα που σου λέει ότι θα πάει. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια κατάφορη αδικία για τους συναδέλφους που έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας και αμείβονται πολύ παραπάνω. Κάποιοι έχουν πια στα 1200 ευρώ μειχτά. Έτσι, και το Ταμείο Ανεργίας που παίρνουν είναι αυτά τα 510 με το 830. Γιατί είναι αδικίες κατάφορες και πρέπει να τις κοιτάξουν. Τώρα, όσο αφορά τα τελευταία που βλέπουμε, βλέπει στα site, έτσι, δεν ξέρουμε εμείς. Πάντα, έτσι, πάντα. Όλα αυτά είναι πληροφορίες και σενάρια. Ούτε καν διαβουλεύσεις δεν είμαστε εμείς. Mm-hmm. Το είπατε κι εσείς. Μόνοι τους αποφασίζουν, μόνοι τους θα κάνουν, μόνοι τους θα πάρουν και τις τελικές αποφάσεις. Λοιπόν, αυτό που πρέπει πραγματικά να κάνουν και να κοιτάξουν είναι πώς θα προωθήσουν τον κόσμο να βρει δουλειά. Αλλά όχι με το χαμηλό με το Ταμείο Ανεργίας. Επιδότησε τον κάπου αλλού, επιδότησε τον. Δώσ' του κίνητρα να πάει, όχι να σου μειώνω σταδιακά το Ταμείο Ανεργίας για να βρεις δουλειά. Για όνομα του Θεού. Και να σας πω κάτι, αυτό που υποφέρουμε εμείς πάρα πολύ εδώ, ειδικά στην Κρήτη και στο κομμάτι εποχικό, εκεί στηρίζομαι πάρα πολύ. Στο εποχικό κομμάτι. Δεν υπάρχουν πιστοποιήσεις. Δημιουργήστε σχολές το χειμώνα να παίρνουν πιστοποιήσεις αυτοί οι ταλέμποροι εποχιακά εργαζόμενοι που να αναγνωριστεί και το επάγγελμά τους, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πιστοποιήσεις. Γιατί δεν δίνουν αυτά τα χρήματα να τους εκπαιδεύσουν, να τους πιστοποιήσουν, που να βγουν και να προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες. Όχι τώρα που δεν προσφέρουν. Προσφέρουν. Έτσι. Προσφέρουν υπηρεσίες, ό,τι μπορεί βέβαια ο καθένας. Αλλιώς όμως συνέχισε μια πιστοποίηση μέσα στο χειμώνα. Μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Τι να πω, κοιτάξτε να δείτε, όσο είναι παραπάνω το Ταμείο Ανεργίας, είναι καλό το μέτρο. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Όσο πιο πολύ το Ταμείο Ανεργίας, είναι καλό. Αλλά από εκεί και μετά όμως, πρέπει να κοιτάξουμε πραγματικά τους ανέργους στα μάτια. Πραγματικά πρέπει να τους κοιτάξουμε τους ανέργους στα μάτια. Για να δούμε, γιατί δυστυχώς και με 510 ευρώ, τι ζει ένας οικογενειάρχης, έτσι. Τι ζει ένας οικογενειάρχης με 510 ευρώ, άνεργος. Δηλαδή, ένας που είναι 40-50 χρονών και βγει ξαφνικά στην ανεργία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι... διαλάει στην κυριολεξία ο οικογενειακός ιστός του. Όταν βγει στην ανεργία, εκεί που ήσουν ακύριος με τη δουλειά σου και το μισθό σου, αυτό που έπαιρνες. Διαλύονται τα πάντα. Νομίζω ότι όποιος το έχει περάσει, όποιος από εμάς το έχει περάσει, το καταλαβαίνει. Έτσι. Διαλάει ο ιστός οικογενειακός τελείως. Διαλάει η ψυχολογία.
διαλάει ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Οπότε πρέπει να δώσουν και κάτι σε αυτούς, να τους δώσουν ευκαιρίες. Γιατί τον 50, ο 50 και ο 55 δύσκολα θα βρει δουλειά. Βάλ τον κάπου να κάνει κάτι. Μάλιστα. Εμείς προς το παρόν, κύριε Μανολικάκη, και σας ευχαριστώ για τις θέσεις σας και για τις δικές σας τις απόψεις. Ασχολούμαστε με θέσεις, οφίτσια που θα πάρουμε είτε μέσα από συνεργασίες, είτε μέσα από θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάει λέγοντας, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία παρακολουθείτε, νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εσείς από τη δική σας την πλευρά, αντί να κοιτάζουμε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και αυτά τα οποία τρέχουν αυτή την ώρα. Πάντως να ξέρετε ότι και στους υποψήφους ευρωβουλευτές που ήρθαν εδώ και περάσανε, και ο ένας σε βγήκε, είναι και συνάδελφός σας, βγήκε στην Ευρωβουλή, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τέλος πάντων, ακουστήκαμε εκεί πέρα, μας άκουσε, έκανε και μας άκουσε, και τους προβληματισμούς αυτούς πιστεύω να τους κατάλαβε καλά. Και ίσως να μεταφερθούν και αυτοί οι προβληματισμοί. Πιστεύω θα μεταφερθούν. Μακάρι, μακάρι. Πιστεύω ότι θα μεταφερθούν αυτοί οι προβληματισμοί και στην Ευρώπη. Γιατί μακάρι. Πραγματικά υποφέρουμε. Πραγματικά. Και πιστεύω ότι έχουμε μείνει αν ίσως η δεύτερη, ίσως και η μοναδική που τραβάμε αυτά σαν άνεργοι. Παντού υπάρχει κοινωνικό κράτος. Εμείς δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος στο τομέα ενεργείας, έτσι, το άνεργο. Τέλος πάντων. Αναμένουμε εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς και ακροατές. Καλημέρα σας. Επίσης, καλημέρα.